Θα πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου θα συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας στο Δήμο Ρεθύμνης, βέβαια, την κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, την οποία να την ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την παρέμβασή της. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα το Ρέθυμνο και καλό, καλό καυτό Σαββατοκύριακο. Και καλό καυτό Σαββατοκύριακο, με προσοχή. Ακριβώς. Εκεί στους 35 θα φτάσει ο υδράργυρος σε εσάς αύριο. Το καλό με εμάς είναι, να κάνω και λίγη διαφήμιση, δεν είναι κακό, ότι έχουμε ατελείωτη ακτογραμμή που μπορεί κανείς να βουτήξει. Ακριβώς. Και βόρεια και νότια. Νομίζω ότι ο μέσος Ρεθυμνιώτης μπορεί να κατέβει στην παραλία και να κάνει μια βουτιά ίσα για να δροσιστεί, πράγμα που δεν είναι εύκολο σε άλλη πόλη της Κρήτης, και γενικά δεν είναι εύκολο πουθενά. Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα από αυτή την άποψη. Να έρθουμε λίγο στο θέμα μας, να πιάσουμε λίγο το θέμα των ΚΑΠΗ. Οι συγκεκριμένες δομές παραμένουν κλειστές, σωστά? Δυστυχώς είναι. Μάλιστα. Οι δομές που έχουν πληγεί περισσότερο και από τα γυμναστήρια. Δηλαδή κλείσανε πρώτα και δεν ανοίξανε ποτέ. Στην αρχή βέβαια ήταν κάτι λογικό, γιατί οι ευπαθείς ομάδες είναι κατά βάση η τρίτη και η τέταρτη ηλικία και θα έπρεπε για να τους θωρακίσουμε να τους κρατήσουμε σπίτι και μακριά από συνοστισμούς. Όμως ήταν και οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν. Άρα έχοντας περάσει σε μια φάση που οι εμβολιασμένοι είναι ένα σεβαστό κομμάτι των υπερηλίκων και λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα από τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που λένε ότι παρουσιάζεται μια τρομακτική έξαρση στην κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας. Η κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας, εγώ δεν είμαι ψυχίατρος, είμαι οτορυνολαριγκολόγος, αλλά είναι βασικές γνώσεις ιατρικής αυτές. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται πάρα πολύ συχνά. Οι ηλικιωμένοι αποσυντονίζονται εντελώς και πολλές φορές από εκεί οδηγούνται και πολύ πιο γρήγορα στην άνοια και στην απώλεια έτσι συναισθήματος και λογικής. Παρατηρούνται λοιπόν και ιατρικά, οι αναφορές λένε ότι έχουμε μεγάλα νούμερα ανθρώπων που αρχίζουν την καταθλιπτική αγωγή και χρειάζονται ψυχιατρική. Έχουμε παρουσιάσει και πολλά συμπεράσματα ερευνών και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, ναι, κυρία Γκέκα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, πόσο έχουν επηρεαστεί ασθενείς με άνοια μέσα στην πανδημία, που δεν έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, επιδεινώνεται η κατάσταση. Φανταστείτε λοιπόν οι υπόλοιποι ηλικιωμένοι που προσπαθούμε να τους κρατήσουμε ψυχικά και συναισθηματικά υγιείς, ναι, και πνευματικά, πόσο σπουδαίο είναι να ξαναμπούν στις δραστηριότητές τους. Και τι εννοώ? Τα ΚΑΠΗ δεν είναι απλώς ένας χώρος συνάθρησης, είναι ένας χώρος που κάνουμε δημιουργικές δραστηριότητες, ναι, είναι ένας χώρος που έχουν πάρα πολύ καλή φροντίδα με την έννοια και συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά και σωματικά, γιατί υπάρχει φροντίδα από γιατρούς, από νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές και βέβαια και το socializing, το ότι έρχονται σε επαφή ένας με τον άλλον, βλέπουν τους φίλους τους. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο εσωτερική χώρη τα ΚΑΠΗ. Έχει και εξωτερικούς και άβλιους χώρους. Γιατί θα πει τώρα κάποιος, πού πάτε τώρα να βάλετε και να τοποθετήσετε και να κλείσετε ηλικιωμένους, δηλαδή που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μέσα σε μια πανδημία? Είναι λίγο υποκριτικό, γιατί από τη στιγμή που τους επιτρέπουμε να πάνε σε ένα εστιατόριο ή να πάνε σε ένα καφενείο ή να πάνε σε μια καφετέρια. Σωστά. Για ποιο λόγο να μην πάνε στο ΚΑΠΗ? Το ίδιο δεν είναι από τη μία. Από την άλλη, θα μπορούσε κανείς να βάλει σαν προαπαιτούμενο τον εμβολιασμό, που είναι πολύ σημαντικό. Και θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά τα μέτρα, ας πούμε, θα πρότεινα εγώ, που ο Πρωθυπουργός εξάγγειλε για την άλλη εβδομάδα. Είπε, κάντε μια εβδομάδα υπομονή. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν εμβολιαστεί έχουν πρόσβαση στα ΚΑΠΗ. Αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί να πάνε να εμβολιαστούν. Είναι ένα κίνητρο. Όμως, σαφώς και έχουμε εξωτερικούς χώρους στα ΚΑΠΗ και νομίζω παντού, γιατί σε τόπους όπως ο δικός μας, που οι θερμοκρασίες τον περισσότερο χρόνο είναι υψηλές, ένα ΚΑΠΗ αν δεν έχει αυλή, κακά τα ψέματα, δεν είναι ιδιαίτερα θελκτικό, ούτε και χρήσιμο για τους ηλικιωμένους. Έχουμε λοιπόν αυλές, έχουμε κήπους με δέντρα, ναι, ούτως ή άλλως βγαίναν έξω, καθόντουσαν δηλαδή σε θερινές έτσι, καρέκλες και τραπέζια, με ομπρέλες όπου χρειάζεται και δεν έχουμε δέντρα ή κάτω από τα δέντρα.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν μας δώσουν το OK, εμείς θα ευχαριστούμε και εκεί που δεν υπάρχουν, θα βρούμε τρόπους. Εγώ αυτό δεσμεύομαι να το κάνω. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι τόσο μεγάλη ανάγκη των ηλικιωμένων. Δεν θα έπρεπε να τους βάζουμε ακόμα πιο πολύ στο περιθώριο. Πονάω για αυτούς. Μάλιστα. Τους νοιάζομαι πραγματικά, γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ενεργό, γιατί δεν δουλεύει. Στερήθηκε πάρα πολύ την οικογένειά του, όπως ξέρουμε όλοι, γιατί τους κρατούσαμε απομονωμένους, ούτε τους επισκεπτόμασταν, ούτε τους αφήναμε να βγουν. Για πόσο καιρό? Και είναι οι τελευταίοι που δεν έχουν επιστρέψει. Ακριβώς. Στην καθημερινότητά τους. Ενώ θα έπρεπε να ήταν η πρώτη. Μάλιστα. Ενώ θα έπρεπε ας να ήταν η πρώτη, ότι όσον εμβολιάστηκαν πρώτοι. Σωστά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι από τα κομμάτια που θα πρέπει να τα δει, γιατί είναι και θέμα πια υλοποίησης φροντίδας υγείας. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, θα φτάνονται όλο και περισσότερο τα ψυχικά τους προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να εισακουστούμε. Να είστε βέβαια, καλά. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλό, καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.